Σε σαρωτικές αλλαγές προχώρησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αναδιατάσσοντας πλήρως τον σχηματισμό των προσώπων της Περιφερειακής Αρχής. Η απόφαση για τη μετακίνηση του Γιάννη Μαλτέζου στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν και η θριαλίδα των εξελίξεων, προκειμένου να προχωρήσει πλήρως η αντικατάσταση όλων των αντιπεριφερειαρχών στις περιφερειακές ενότητες. Νέος Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο Βασίλης Καπέλιος. Στη Λακωνία, Αντιπεριφερειάρχης αναλαμβάνει ο Νίκον Τζινιέρης. Στην Αργολίδα, ο Δημήτρης Κενοχωρίτης. Στην Αρκαδία, ο Μανώλης Κατζός. Και στην Κορινθία, η Αθηνά Κόρκα. Από την άλλη, η στόχευση του Περιφερειάρχη είναι εμφανής για ένα πιο επιτελικό σχήμα, κάτι που αποτυπώνεται και στις θεματικές αντιπεριφέρειες. Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Μεταφορών, ο Θεόδωρος Βερούτης. Τουρισμού και Πολιτισμού, η Άννα Καλοκαιροπούλου. Περιβάλλοντος, ο Ανδρέας Τσουκαλάς. Ο Σταύσης Αναστασόπουλος, Πρωτογενής Τομέα. Ο Χάρης Βιτινιώτης, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο Άγγελος Χρονάς Υγείας. Ο Τάσος Γκιολής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος αναλαμβάνει Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού, Οικονομικού, Εκπαιδευτικών, Οργανωτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης, αναπληρωτής του Περιφερειάρχη για το 2022. Εξάλλου, ο Περιφερειάρχης όρισε ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο και μέλη της τους Αντιπεριφερειάρχες Υποδομών και Μεταφορών Θεόδωρο Βερούτη και Πρωτογενής Τομέα Στάθη Αναστασόπουλο. Ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν ο Γιάννης Μπουντρούκας Επιχειρηματικότητας και ο Γιάννης Ματζούνης Αθλητισμού. Πρόεδροι των νομικών προσώπων, ο Τάσος Αρδέλης στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕΑ ΟΤΑ, ο Τάσος Γανώσης στην Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤΟΚ και ο Γιώργος Οικονόμου στην Ενεργειακή Κοινότητα.